λόγια με Ευαγγέλιο, διηγείται το θαύμα του Κυρίου που είχε ως αποτέλεσμα την οριστική κτήση των τεσσάρων μαθητών στο αποστολικό αξίωμα. Ο Κύριος βρίσκεται στην παραλία της λίμνης Γενισαρέτ. Δύο μικρά διευτικά πλοία ήταν αραγμένα κοντά στην παραλία. Οι ψαράδες γνωστοί στον Κύριο από πριν, κουρασμένοι από την ολοκληρωτική εργασία, είχαν αποβιβαστεί την ξηρά και έπλαιναν τα δίκτυα. Ο Κύριος μπαίνει σε ένα από τα δύο πλοία που ανήκε στον Απόστολο Πέτρο και τον παρακαλεί να απομακρυνθεί λίγο από την παραλία. Το έκανε αυτό διότι πλήθη λαού είχαν συγκεντρωθεί με δίψα πολύ να ακούσουν τη Θεία διδασκαλία του. Κάθισε λοιπόν στο πλοίο και άρχισε να διδάσκει. Πέρασε αρκετή ώρα και όταν πια τελείωσε τη διδασκαλία, έδωσε νέα εντολή στο ζηλωτή και πρόθυμο μαθητή του Πέτρο. «Φέρε πάλι το πλοίο σου», του λέει, «στα βαθιά νερά της λίμνης και ρίξτε πάλι τα δίχτυα σας στη θάλασσα». Ο Πέτρος φαίνεται ότι δεν είχε διάθεση για μια τέτοια δουλειά. Επειδή ήταν κουρασμένος από την προηγούμενη ολονύχτια άκαρπη εργασία. Γι' αυτό λέει στον Κύριο, «Διδάσκαλε, όλη τη νύχτα κοπιάσαμε ρίχνοντας τα δίχτυα και δεν πιάσαμε τίποτε. Αφού όμως το διατάζεις εσύ, θα υπακούσω στο λόγο σου και θα συμμορφωθώ στην εντολή σου». Έπειτα από λίγο, το πλοίο του Πέτρου, μέσα στο οποίο ήταν και ο παντογνώστης και παντοδύναμος Κύριος, βρίσκεται στα βαθιά της λίμνης. Τα δίχτυα, σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου, ρίχτηκαν και πάλι στη θάλασσα. Τώρα αρχίζουν οι ψαράδες να τα μαζεύουν. Αλλά τι έκπληξη, τι θαυμασμός. Είναι τόσο πολλά τα ψάρια που πιάστηκαν μέσα στα δίχτυα, ώστε αυτά άρχισαν να σκίζονται. Με νεύματα προσκαλούν τους συνεταίρους τους, οι οποίοι ήταν στο άλλο πλοίο που είχε παραμείνει στην παραλία, τον Ιάκωβο δηλαδή και τον Ιωάννη, να έρθουν και εκείνοι με το πλοίο τους να τους βοηθήσουν να βγάλουν μαζί τα δίχτυα. Ήρθαν και ανέσυραν τα δίχτυα και γέμισαν και τα δύο πλοία τόσο πολύ, ώστε από το βάρος των ψαριών κινδύνευαν να βουλιάξουν. Το απροστόκητο αυτό θαύμα έκανε εξαιρετική εντύπωση σε όλους, ιδιαίτερος όμως στον Πέτρο. Με βαθιά συνέστηση και με φόβο πολύ, έπεσε στα γόνατα του Ιησού και του είπε, «Κύριε, εγώ είμαι άνθρωπος αμαρτωλός και δεν είμαι άξιος να σε έχω στο πλοίο μου. Σε παρακαλώ, έβγα από το πλοίο μου και φύγε από εμένα». Αλλά ο Ιησούς με πολύ στοργή και αγάπη λέει στον Πέτρο, «Μη φοβάσαι, από τη στιγμή αυτή σε καλό επισήμως να με ακολουθήσεις και να γίνεις Απόστολός μου. Δεν θα πιάνεις πλέον ψάρια, αλλά με το κήρυγμα του Θείου Λόγου θα οδηγείς ανθρώπους στη σωτηρία». Αυτό ήταν αρκετό. Στην επίσημη πρόσκληση του Κυρίου, ο Πέτρος και οι άλλοι μαθητές ανταποκρίθηκαν με υποδειγματική προθυμία. Δεν τους εντυπωσίασαν ούτε τα άφθονα ψάρια, ούτε σκέφτηκαν κάτι άλλο. Ανάφεραν τα πλοία στην παραλία και τα άφησαν εκεί. Ας τα πάρουν άλλοι και ας δουλεύουν με αυτά. Ο Πέτρος και οι άλλοι πανευτυχείς μαθητές είναι τώρα πια πιστοί και αφοσιωμένοι, ακόλουθοι του Ιησού. Είναι οι εκλεκτοί Απόστολοι του Κυρίου. Λοιπόν, αδελφοί μου, και εμείς μπορούμε να ακολουθήσουμε τον Κύριο. Όχι απλώς μπορούμε, αλλά έχουμε καθήκον και υποχρέωση. Δεν θα γίνουμε Απόστολοι όπως ο Πέτρος και οι άλλοι μαθητές. Το Αποστολικό αξίωμα είναι πολύ μεγάλο και μοναδικό. Πρέπει όμως να γίνουμε πιστοί μαθητές, εφαρμόζοντας στην καθημερινή μας ζωή τις εντολές και τα παραγγέλματα του αρχηγού της πίστεώς μας, του Κυρίου Ιησού. Και όπως τότε ο Απόστολος Πέτρος είδε να ευλογείται η εργασία του και η κόπη του με την υπακοή στην εντολή του Κυρίου, έτσι θα συμβεί και με μας. Εφόσον θα υπακούμε στο θέλημα του Θεού, η Θεία Ευλογία θα μας συνοδεύει σε όλη μας τη ζωή, θα μας συνοδεύει στην οικογένειά μας
στην εργασία μας. Θα μας συνοδεύει από τα μικρά μας χρόνια έως τα βαθιά γεράματά μας. Υπακούοντας σε όλα όσα ο Κύριος διδάσκει, θα αξιωθούμε τέλος να κληρονομήσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν.